Λοιπόν, μαζί και πάλι φίλοι μου για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και πριν πάμε να συνομιλήσουμε με την Ασημένια Τιμήλιου να μας πει για ένα έτσι σημαντικό συμβάν, να σας πω ότι και ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Βλέπουμε ότι και οι τηλεθεατές συμμετέχουν στην εκπομπή μας. Είχαμε και ένα μήνυμα από τον, ενημερωθήκαμε από τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ εδώ, τον κύριο Κρητικό, ότι υπάρχει θέμα ακόμη με τους. Δεν έχει λυθεί το θέμα με την κυρία Μουσάη, η οποία επισήμως ανακοίνωσε στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ που ήρθαν από Αθήνα ότι 15 του μήνα τους βγάζει έξω από τα δωμάτια, είτε πληρωθεί είτε δεν αποπληρωθεί για τους 6 μήνες που τις χρωστάει ο Δήμος. Πραγματικά είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη αυτή. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε επικοινωνία και με τον κύριο Δήμαρχο να δούμε τι μπορεί να γίνει, μήπως μεταπιστεί η κυρία Μουσάη ή κάτι άλλο γίνει, αλλά με το δίκιο της βέβαια, έτσι, να έχεις να πληρώνεις λογαριασμούς, εφορίες κλπ. Και να 6 μήνες και να μην έχεις πάρει τα χρήματά σου. Να ευχηθούμε να δοθεί λύση. Λοιπόν, να πάμε ολοταχώς στην Ασημένια Τιμήλιου. Ασημένια, έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις εκεί, έτσι. Καλησπέρα. Εδώ, λόγω των αυξημένων ροών ειρήνη, δεν λείπουν και οι τραγωδίες. Δυστυχώς, βλέπεις ότι όσο αυξάνεται η ροή, τόσο πυκνώνουν και τα περιστατικά. Ένα ναυάγιο είχε πάλι ανοιχτά των Παμφύλων γύρω στα 2,5 μίλια. Ο τραγικός απολογισμός ήταν 7 νεκροί, 2 παιδιά, 4 γυναίκες και ένας άνδρας. 57 οι διασωθέντες, οι οποίοι βγήκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Μυτιλίνης, αφρικανικής καταγωγής. Τι να πει κανείς, η τραγική λίστα των νεκρών δεν έχει τέλος, πραγματικά. Και το θέμα είναι ότι, ξέρεις, ξεκινάνε το ταξίδι τους από πόσο μακριά. Και λίγο πριν το προορισμό, θαλασσοπνίγονται, ναι, στην κυριολεξία οι άνθρωποι. Πράγματι. Το ναυάγιο έγινε γύρω στις 7 το πρωί σήμερα. Η πλαστική βάρκα στην οποία επέβαιναν οι άνθρωποι αυτοί είχε ξεκινήσει από τις απέναντι τουρκικές ακτές και συγκεκριμένα από την περιοχή κοντά στο Ιβαλί του Κιουτσουκουγιού, περίπου γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Λίγο όμως πριν φτάσουν στη Λέσβο, πιθανά λόγω μετατόπισης φορτίου εξαιτίας της υπερφόρτωσης, κανείς δεν μπορεί να πει με ακρίβεια. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μέσα και γύρω στους 65 ανθρώπους. Στην περιοχή λοιπόν αυτή, γύρω στα 2,5 μίλια ανοιχτά των Παμφύλων, με συνθήκες όχι και τόσο καλές, αν και δεν είχαμε πολύ δύσκολο καιρό. Για ανεξήγητους λοιπόν λόγους, η βάρκα αυτή βύθισε ουσιαστικά 7 ανθρώπους ανοιχτά και έχασαν τη ζωή τους. Όταν έχεις να κάνεις και με παιδιά, πολύ ελάχιστες οι αντιστάσεις τους. Παρόλο που στην περιοχή αυτή από νωρίς το πρωί η συνολική δύναμη του λιμενικού σώματος αλλά και της Frontex επιχειρούσαν και αεροσκάφος βέβαια τύπου Super Puma, μήπως και εντοπίσουν και βρουν και κάποιους άλλους ναυαγούς. Όσο περνούν οι ώρες, πάντως τα πράγματα είναι και πιο δύσκολα. Δύσκολα, σωστό, Ασημένια. Πάντως γενικότερα υπάρχει μια αύξηση περί το 35% από ό,τι διάβαζα των προσφυγικών ροών, ναι, και πάλι. Έχει ένα πολύ έτσι καλό ρεπορτάζ σήμερα η εφημερίδα Πολιτικά, το οποίο βέβαια έχει ανέβει και στο site της εφημερίδας, στο politika.gr. Ένας θλιβερός απολογισμός λοιπόν. Το άρθρο αυτό τιτλοφορείται «Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν». Έχει ουσιαστικά αποκαλύψει πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι από έγκυρες πηγές. Από τις αρχές λοιπόν του Ιανουαρίου έφτασαν στη Λέσβο 3.889 άτομα, ενώ έγιναν 37 απελάσεις και 52 οικειοθελείς επιστροφές μέσω του ΔΟΜ. Μάλιστα. Σήμερα είχαμε 88 αφήξεις, ενώ από την 1η Ιουνίου 666 άτομα προστέθηκαν στη Μόρια των 4.990 ατόμων, 5.000 πες. Ανάμεσα στις νέες αυτές αφήξεις, κυρίως από τις αφρικανικές χώρες, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση το ναυάγιο το σημερινό, πολλά παιδιά και γυναίκες, άνθρωποι που έχασαν τα παιδιά τους στο δρόμο για την Ευρώπη, μια Ευρώπη ουσιαστικά που εξακολουθεί να κλείνει τις πόρτες της και να υψώνει τείχη. Είναι πολύ έτσι τραγικά τα στοιχεία της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ από τις αρχές του 19. Στην προσπάθειά τους οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν στην Ελλάδα, χάνουν τη ζωή τους είτε στη Μάλτα, είτε στην Κύπρο, είτε στην Ιταλία, είτε ακόμη πιο ανοιχτά. Άνθρωποι πνίγονται στη Μεσόγειο και ο αριθμός έχει ξεπεράσει τις 5.000. Δεν ξέρω δηλαδή τώρα όλο αυτό πού θα καταλήξει. Οδηγήσει, βέβαια. Ουσιαστικά όλοι όσοι εργάζονται, αλλά και όλοι οι άνθρωποι, αν το δεις και από την καθαρά ανθρώπινη διάστασή του, λένε ότι κάποια στιγμή
θα πρέπει, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι, μια έκκληση ίσως διαφορετική, δεν ξέρω και πώς μπορεί να γίνει αυτό προς τη διεθνή κοινότητα, να γίνει τουλάχιστον μια κατανομή, να γίνει μια νόμιμη ασφαλή διέλευση, να γίνει ένας καταμερισμός, να μην έρχονται οι άνθρωποι αυτοί στις εντός εισαγωγικών πύλες εισόδου. Δεν ξέρω δηλαδή. Πραγματικά, ναι. Είναι πράγματα που δεν μπορείς ούτε να τα περιγράψεις, ούτε να τα χαρακτηρίσεις. Βλέπεις την τραγωδία μπροστά στα μάτια σου, βλέπεις, ας πούμε, τα άψυχα κορμιά μέσα στη θάλασσα, γινόμαστε και λίγο, ξέρεις, γραφικοί, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Πολύ οι εικόνες σωστά. Δηλαδή σοκάρουν, να έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, φαίνονται παντού. Δεν ξέρω και τι κατάληξη θα έχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πατούν στη στεριά εδώ, αλλά δεν ξέρεις πραγματικά πόσο θα μείνουν εδώ, πού θα πάνε, πόσοι από αυτούς θα συνεχίσουν τη ζωή τους και σε ποιο βαθμό. Βέβαια, και εξίσου σοκαριστικές εικόνες και στα κέντρα κράτησης, θα τα πω. Εννοείται, όπου ναι. Τα είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα και τα λέμε τακτικά, τι έτσι, γίνεται έτσι, εκεί έτσι, και τι θα λες, δεν έχει αλλάξει βιώνουν. Κάτι, δηλαδή δραματικά. Ένας φαύλος κύκλος. Ότι βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης τους με την όποια προσπάθεια, εγώ θα πω, και καλή και θετική και την όποια χρηματοδότηση και τους εθελοντές και όσους θέλεις να πούμε που εμπλέκονται σε όλο αυτό σε όλη αυτή την επιχείρηση, να την πω, γιατί άλλη λέξη δεν ξέρω για να την πω πραγματικά, να την περιγράψω, διάσωσης, περίθαλψης, είναι καθαρά θέμα επιβίωσης. Από εκεί και πέρα, τι να πεις που δεν έχει υποθεί και τι να αλλάξει που δεν έχουμε πει ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά δεν έχει έτσι μεταβληθεί τουλάχιστον σημαντικά που να βοηθά γενικότερα. Σωστά. Τους ανθρώπους αυτούς να έχουν μια ασφάλεια, γιατί κανείς δεν σηκώνεται να φύγει από τη χώρα του αν τα πράγματα είναι καλά. Και απ' την άλλη να φτάσουν κάπου σε ένα προορισμό που να τους εξασφαλίσει τουλάχιστον ότι θα επιβιώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όχι εις βάρος βέβαια και των τοπικών κοινωνιών, γιατί είναι και αυτή μια διάσταση η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τι να πούμε, Ασημένια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Θα είμαστε σε επαφή. Να είσαι καλά και θα καλό τα πούμε σύντομα. Ερή. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε σένα. Λοιπόν, φίλοι μου, να κλείσουμε με μια συγχαρητήρια επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου της ΚΟ στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο τον κύριο Θεοδόση Νικηταρά, καθώς και σε όλα τα εκλεγμένα μέλη όλων των δημοτικών παρατάξεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου της ΚΟ εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο ΚΟ κύριο Θεοδόση Νικηταρά, καθώς και στα εκλεγμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, προέδρους και μέλη κοινοτήτων όλων των δημοτικών παρατάξεων και σε όσους γενικότερα πήραν μέρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σας ευχόμαστε μια καλή, δημιουργική και επιτυχημένη δημοτική περίοδο, δύναμη και κουράγιο, έτσι ώστε να ανταπεξέλθετε στο δύσκολο έργο σας. Ο Σύλλογός μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε οικοδομητική συνεργασία, προκειμένου να λειτουργήσει ο Δήμος μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συγχαρητήρια επίσης και στους συναδέλφους που επομίστηκαν το κύριο βάρος των εκλογών και όπως πάντα κατέβαλαν τα μέγιστα δυνατά, ώστε η εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά, φίλοι μου, όμως δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ελπίζουμε να σας άρεσαν τα σημερινά μας ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που πάντα μας παρακολουθείτε και μας στέλνετε μηνύματα ή μας τηλεφωνείτε. Καλή δύναμη να πω, καλή συνέχεια και ραντεβού και πάλι αύριο με άλλα θέματα. Να είστε καλά. Γεια σας.